αυτή την εβδομάδα θα σας ζητήσουμε να πάτε σινεμά και να δείτε μια ελληνική ταινία. Και δεν είναι καθόλου επειδή συμπαραγωγός του φιλμ, είναι ο TTV, ειλικρινά. Ναι, σοκ και δέος. Άνδρος 28. Μάνα κουράγιο με καπετάνιο φευγάτο σύζυγο προξενεύει σε εμποροπλοίαρχο ποντοπόρου μεγάλη κόρη επιματέο ερωτευμένη με φτωχό ναυτικό που όταν προκόβει δίνει για άντρα στην ανίδεη μικρή της. Στο ίδιο δίπατο επικίνδυνα οι δύο αδελφές θα στήσουν τα αλεκουάλε φαμίλια μα το πάθος και ο Β' παγκόσμιος με πολύ πίκρα θα βρέξουν όλων τα χίλια. Μικρά Αγγλία, ο Παντελής Βούλγαρης χρειαζόταν και στο πλατό δίπλα του την Ιωάννα Καριστιάνη τελικά για να ξαναπιάσει το δικό του προξενιό της Άννας και την τιμή της αγάπης της Μαρκετάκη σε πιο mommy dearest μπάρκο με υψενικού τριγώνου φουρτούνα για έναν family ερωτικό μπάλο πάνω στα απ' τους άλλους ή απ' το άγουρο εγώ πνιγμένα όνειρα, το ολέθριο πανοσήκωμα του χρέους και του συμφέροντος, τα πρικιά των μυστικών και ψεμάτων στην τότε και αή Ελλάδα, το σκαρί της γυναίκας που αντέχει ή τσακίζει πάνω κάτω στις ζωής της τρικυμίες. Ψυχή βαθιά συχνά η Παπαδοπούλου και η ντεμπιτάντ Τσιλίκα Κόκαλη, το μαλλιοτράβηγμα θηλυκών και το σλόμο στο δρόμο πριν από το γαμοτράπεζο είναι ό,τι καλύτερο έχει στη Λιζάρη ο Τέρποτε, τα οικαστικά vintage είναι κέντημα, ίσα βάρκα, ίσα νερά και η απόθυση ειδηλίου και καλά προτού ξεσπάσει η δραματάρα. Ρήγμα στα ύφαλα, κάποιοι προζάτη τύπου βιβλιοποιητικοί διάλογοι πρόημα, το ανδρικό πλήρωμα ως περσόνες πρώτα συνεπώς και ως διανομή απλώς επιπλέει και την μπούρου ψυχοϊθομελό έτσι την έχεις ξανακούσει. Η μικρά Αγγλία όμως σε καλεί. Βρήκε το νέο στο πανί πλέον νησί. Στα 70's, ορφανός νεαρός υπάλληλος κτηνιάτρου γνωρίζει μέσω φίλου στάρ του πιάνου ατραξιών δεκαετιών που τον σπιτώνει χαλαρά. Τη δόξα, την άνεση, την αγάπη και ό,τι λίγο τζαζλό μαζί του ζήσει θα φανεί ξανά behind the candelabra όταν το ίνδαλμα τον χωρίσει. Το φλερτ, το σεξ, το αίσθημα, τα σκάνδαλα, οι νευρώσεις, τα χρυσάφια, η μουσική, οι απιστίες, οι πλαστικές, το Βέγκας, οι ζήλιες, οι ουσίες, η γκαρνταρόμπα, οι δικηγόροι, το αντίο, σε όλα τα κουλά τους έβγαλε χέρι ο Στίβεν Σόντερμπεργκ, συνθέτοντας τη σονάτα της κοινής ζωής των Λιμπεράτσι και Σκοτ Θόρσον, όπως τα έγραψε ενθυμούμενος στο ευπόλυτό του ο δεύτερος, θα έσκιζε καλτσόν τύπου Νταϊάννα, αλλά τη σώζει το εφραδές βιωμένο κίτς και η εκατέρωθεν αντίεξοραϊσμή στο πενταετές το χρονικό του Πίτσι Πίτσι, στα ατομικά χούγια και στην ευαίσθητη ούτως η πίν κίνε διηθική. Επίσης, κούκλες. Το τρελό ρε προντιξιόν λούσον ντεκόρ κοστούμιών και επικαίρων ρετρό εποχής. Οι Douglas Damon με σούπερ αντάβγες στα μέσα έξω ποστής τους,
το αγγιχτικό τελείωμα σήμανσης της εποχής του AIDS, ο Scott Bakula και η αγνώριστη Debbie Reynolds, αλλά η θεά εδώ είναι ο Rob Lowe και αυτό σαρκαστικά. Σου κάνει σκηνές το Boy Meets Boy, το κάδρο και το μοντάζ έχουν στηθεί φαντασιωνόμενα φορμά μικρής οθόνης για το οποίο και γυρίστηκε αυτή η βιογραφία, αλλά δίκαια τα 11 Emmy για ό,τι ανώμαλο και αν παίχτηκε behind the candelabra. Ένα σύμφωνο συμβίωσης που θες. This is my friend, Scott Thorson. You are incredible out there. Well, this must be fate. I have a great idea. Why don't you come work for me? As what? I want to be everything to you, Scott. I want to be father, brother, lover, best friend. I'll do whatever you want. I want you to make Scott look like this. You will make me feel so young. Why would a grown man want to adopt another grown man? So we can be family. All I do is give and give and give. I can't live like this. You're being paranoid, Scott. Are you still? I'm not. I'm upset. Don't change the subject. I don't even have my own face. Σαρανταφεύγα, χωρισμένη χρόνια μας με άγχος για κόρη, που θα φύγει κολέγιο, τα φτιάχνει με επίσης ζωντοχείρο, ζωντανό μουσείο της TV με τον οποίο ταιριάζουν πολύ, ώσπου προκύπτει ότι η πρώην του, που διαρκώς τον θάβει, είναι πελάτησά της και το πάνε και για φίλες. Θα το κρύψει και από τους δύο, ώσπου θα βγει βεβαίως στη φόρα. Και εκεί που δεν το περιμένεις, επιστρέφει η Νικόλ Χολοφσένερ, εφιός σω συνήθως, μα ηλαρά, μα αγγιχτικά κι ας είναι λίγο τηλεοπτικά, με μια ρομαντική δεσμόνα αίματος και κονέ σχέσεων σπουδή για τις ανασφάλειες των πενιντάριδων, ως καμένων μα και αναγεννημένων συντρόφων γονιών, με εχμές το ντεγκούστιμπους για τα χούγια ενός κοντινού που άλλοι μισούν και άλλοι μπορούν να ανεχτούν. Το παραπονάκι στη μούγκα ή όταν φεύγει από την άκρη της γλώσσας και σε χτυπάει, μια κρίσιμη γαργάρα που βρίσκεις μπροστά σου και μοιραία μετανιώνεις και το πώς ένα μείζον σφάλμα στις σχέσεις πρέπει να διορθώνεις. Το μνημόσυνο Γκαντολφίνι στην πεντάδα των Όσκαρ εννοείται θα γίνει, παρόν το έμφυτο νάκτη σωτέρ στους διαλόγους, με αστεία συναισθηματική νοημοσύνη. Θα κρατήσεις το λεκτικό γκάγκ του ψωμιού και το οπτικό του στην κουζίνα σε ρηταριού, απλώς η Dreyfus αυτοσχεδιάζει κυρίως γκριμάτσες ως γκράντε κομίκα και καπελώνει κάποιες στιγμές. Η υποπλοκή της κολλητής σου κουβαλιέται υποκατάστατα ψηλό, αλλά εκεί που ως θεατής δεν το περιμένεις, το πηγαίνεις. Σίτε μένε, εδώ μένεις. This is Albert. Hey. Hi. Eva was just telling me there is not one guy at this party that she's attracted What? To. What? Really? He's kind of flabby and middle-aged. You're wearing your pajamas? I like to be comfortable. Oh boy, you're so amazing. What's... I can see your penis. What? Oh my god. But he's sexy to me. You want a kiss? Yeah. Here, here for second chances. It's good when everyone is a little older and wiser. Chances? People tell you not to take chances. How was work today? It was good. I had that really nice woman who talks about her ex-husband a lot. He was terrible in bed. Very clumsy. No sense of humor. So irritating. Let's just hope it wasn't my ex-wife. Albert is a loser. That new client of mine is Albert's ex-wife. I've been listening to this woman say the worst things about the guy that I'm starting to really like.
When Albert and I first started dating, he made this great dish, spaghetti. With eggplant and mozzarella. But it turned out that was the only thing he could cook. Should I stay or should He's like a human trip advisor. Albert is not a hotel. If you could avoid staying at a bad one, wouldn't you? Should I stay or should I go? Why are you shaking that? You know how many calories are in guacamole? You're picking on him. No, I'm not. Why do I feel like I just spent the evening with my ex-wife? Why squirt up big time? Hello? Albert, this is Eva. What are you doing here? You guys know each other? Μυστικός της δίωξης ναρκωτικών στο μάτι από τσιφ ντρογκαδόρο επειδή γάζωσαν το γιο του. Εν μέσω σύλληψης κρύβεται νότια, μπλέκει χοντρά όμως με βλάχους τον ταΐ γιώκα τον οποίον έδιρε αμυνόμενη η θυγατέρα του. Ο ψήστης ουσιών θείος του μικρού παίρνει πρέφα τον μπάτσο και στέλνει σήμα στη συμμορία του φυλακόβιου θα αμυνθούν μπαμπάς και κόρη στον απρόσκλητο επισκέπτη. Είχε ξεφύγει επί ώρα το best-seller του Τσακ Λόγκαν από τα μούσκλια που έστειβαν το στυλό του Sly Stallone ως σεναρίστα και το πατάνε δε όντως στο λαιμό και ο Γκάρι Φλέντελ δεν άνταξε όμως να μην ξεσπάσει λαϊκίστικα και έτσι αυτό το Breaking Bad στο ακροτήρι του φόβου ή στο Cold Creek Manor του Mike Figgis αν προτιμάς καρφώνεται ως light thriller πατροπροστασίας έναντι κολεγιάς σοβινισμού, υποκόσμου, φάμιλι και φωνικού ντου κακοποιού αυτοδικίας εξαιτίας. Του σεσημασμένου crime ή το σόι μου μέσα παντήρντι της Winona Ryder κόντρα και επειδή στο τέλος δύο κεντροελεϊνοί κάνουν ευνίδια το καλό και σαν πιο γέφυρες ανοίγουν στο τσακ προκαταστροφής και τα λοιπά βολικά για την πλοκή. Ο Στέιθαμ Ραβδάτορας, ο Φράνκο Κανάγιας και η Bosworth μαμά Ζάκη είναι καλή φάση. Το In Your Face ματζούκι τα σπάει ωραία ποικίλο τρόπος, ενώ στέκονται όρθια χιούμορ και στάκαμαν επαρχίας παρότι είναι security. Ο απρόσκλητος επισκέπτης την κάνει όμως τη ζημιά του. Μην πλακωθείς χοντρά για δάφτον. Scare. Door's open. Neighbor calling. It's a damn undercover cop. Very nice to meet you, Agent Broker. I'd be real careful, Broker. People around here don't shake and make up. Hey, neighbor. Can't get that pump from him? I'm almost done. Whatever you're thinking, we thinking. You've worked up a pretty bad rep around here. I don't want any more problems. Tell your little girl she's got nothing to worry about with such a tough daddy around. They call him Gator for some reason. The word is he's cooking up that meth. I don't want that narc Broker laying low in my town. Let's take him out. There's a man with a gun trying to get into the house. Go. Ξεφτύλα μετά την πρώτη εμινορίση της στη γυμναστική και σε βιντεάκι από γκιώσες της τάξης, εντελώς αυγαλτή κόρη βαρεμένης θεούσας, ανακαλύπτει τις τηλεκινητικές δυνάμεις της, ενώ μετανιωμένη συμμαθήτριά της πασάρει τον κόμενό της για το σχολικό χορό, αλλά άλλη κακιά της φτιάχνει χουνέρι. Όταν τα πάρει άγρια η Κάρη, ποιος θα γίνει το σφαχτάρι? Βγάζει μάτι ότι οι παραγωγοί της έχουν βάλει χοντρό χέρι της Kimberly Pierce, ούτε τη γυναικεία ταυτότητα όπως κάνει συνήθως, ούτε το κλασικό θρίλερ παραψυχολογικού τρόμου του De Palma έχει βάλει κάτω στο πρώτο της remake, το οποίο παίρνουν και σηκώνουν.
Το πολύ πασέ η φάκη κριτικής της θρησκοληψίας και του σκολικού ντουο φαβοριτισμός εκφοβισμός, το τα κάνω όλα λήψεων που διαλάει κάθε δυνητική φάση σοκ και δέους, ενώ η περσόνα της Μόρετζ περνάει από την παρθενοπιπίαση ξαφνικά στην αυτοπεποίθηση και στην θύγατρο χειραφέτηση, η κοπελάρα παίζει μούτες και βοβό. Η Μουρ ξεμπασκώνει πόρτες και αυτοτραυματίζεται, η Μουβιόλα σκίζεται να κόψει αριστερά-δεξιά φορώντας ακόμα και ένα μοντάζ fitting αγοριών και κοριτσιών για τη μεγάλη βραδιά με υπόκρουση χιτάκι. Άσε που η ατάκα «τα βρώμωμα ξυλάρια σου φαίνονται» σημαδεύει άσχημα τη σεζόν. Όλα σπάστα, όλα κάφτα, τούτη τη βραδιά, σλόκι θέαμα έκρηξης οργής, γλιτώνει το ρεζίλεμα, το στούντιο όμως σκότωσε την Κάρη. Hollywood, κάνε μας τη χάρη. Father's mercy from his lighthouse evermore. But to us he gives the keeping of the lights of pick you up after school. The other kids, they think I'm weird. Carrie, favorite poem? Did you bring one? I don't want to be. Be normal. Wipe that smile off your face. I have to try and be a whole person before it's too late. They helped this little girl see the sin of her days and ways. She'd made innocent the curse of blood. Mama, that's not even in the Bible. It doesn't say that anywhere. Go to your closet and pray. No. Pray. No! Mama! You pray for the girl. You pray for forgiveness. Enough, I can make things move. There are other people out there like me who can do what I can do. You know, the devil never dies, keeps coming back. You gotta keep killing him. No! Prom is next week. You don't have a date already. Maybe you want to go with me. Mama, I've been asked to prom. They're gonna laugh at you. They're all gonna laugh at you. Mama, stop it. If the two of you are planning some kind of joke on a poor, lonely girl, your king and queen are. Λεφτά που βάζει μπάτσους να τη γυρέψουν συμβία με δυο παιδιά την κάνει με το αμάξι. Χρεωμένος άνεργος αφήνει άρρωστη μάνα για τους δρόμους με τύπο περίεργο στο κατόπι του. Αφροελληνίδα κορασίδα βολτάρει κι αυτή. Πώς θα τους φέρουν κοντά τα Amber και Silver Alert που χτυπάνε tilt τύπου επιδημία στο εν πολύς έρημο κέντρο της πόλης? Μην το ψάχνεις στο Runaway Day του Δημήτρη Μπαβέλα, road movie φαντασίας που χάνεται στην πρώτη του γύρα επειδή η συνιστός απεριχαμένης αθωότητας ασφικτιά στην αλληγορία εθνοκρίσης, η μονοχρωμία λέει κάτι μόνο για την αστική κατάθλα και επικάθεται ως αλλίωση στον τόνο. Στιγμές του Παπαδημητρίου σώζονται από το γύρω-γύρω όλοι μούγκας ή ποιος είμαι, που πάω, του ερμηνευτικού όχλου, ένα live των Μογκρελέτς στο Ολυμπιακό χωριό είναι καουρισμάκι σε ύφεση, ενώ στην κλιμάκωση απροσεξίες όπως η απειλή των χειροπέδων στη Φυγά χτυπάνε άσχημα. Μία λογιστική αλχημία δυνητική, οικονομική πανάκια το γυρνάει σε Φρανκ Κάπρα από το μέλλον, το Star Trek συγκεκριμένα, και όλα μαζί πάνε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, όπως το προετών ντόπιο το χάρισμα, αν το τελείωνε ο Ρομέρο. Ρενταρισμένη γραφικά ερασιτεχνικά και η ουβερτούρα αθηναϊκό Viewmaster, πηγή ΠΕΚ, μια έξυπνη αφετηρία για μεγάλου μήκους, που στην τελική δείχνει σαν μια μικρού τραβηγμένη αντιπροκρούστια.
Το Runaway Day δεν είναι το φιλμ που τρέχεις για να δεις. Μη σου πω ότι εσύ που γούσταρες αν, θα τρέξεις μάλλον να ξεφύγεις από δάφτο. Πότε είδατε τελευταία φορά τη σύζυγό σας, κύριε? Σήμερα. Σήμερα το πρωί. Αν η Ελλάδα θα διατηρήσει τη θέση της στην Ευρωζώνη. Αγορίνας βοηθός παίρνει τη σκυτάλη από το Σάντα Κλάους, που πλέον σε σύνταξη πάει ταξίδι με την κυρά του, αλλά τρώει πολύ κόλλημα 2 μέρες προ Χριστουγέννων. Το Συμβούλιο των πρώην Μουσάτων στα Κόκκινα βάζει έναν τους να μοιράσει τα δώρα με κοντοπίθαρο Ινουίτ, μία Τζίντζερ Μίνιονς τύπου Καλικατζαρά και βοηθούς. Τι κάνει ο Μπόμπυρας τώρα? Άι Βασίλης Τζούνιορ από τον Λίκβιν Σιγκερά. Δυστυχώς αποκλειστικά στα ελληνικά και για σπόρους, ένα κινούμενο σχέδιο, αλλά γαλλικά, όπου σου λένε τα κάλαντα τα μηνύματα από το βρέστο φαν και την ξεγνιασιά της παιδικής καρδιάς σου πάλι, μέχρι το μην περνάτε με κόκκινο και λιώνει ο πλανήτης προσοχή. Το θέμα του παραδοσιακού παιχνιδιού κόντρα στα Game Boy και το Web βγαίνει στα χιόνια, λουφάζει όμως άσχημα αμέσως. Παρομοίως αρκετές άκρες κλαδιών, γκάγκ σκηνών του Ελάτου μένουν ξεστόλιστες αμήχανα, ενώ ο σάκος του ξένου έχει και μαϊμούδες για πούλημα. Το σκυλάκι από το Winnie the Pooh, τον Τάρανδο Waldorf από το Shrek και την Dolly του Lucky Luke, το ταξίδι της νουθεσίας στο παρελθόν και στο μέλλον από το Scrooge. Θα δείτε έναν εκτυπωτή τρισδιάστατων παιχνιδιών, ωραίας καρυφημένες συγκριμάτσες και το σωματικό snowboard φιγούρων, το τριγωνάκι της μουσικής του Λεπάζ βοηθάει και το πιο φωτεινό αστέρι είναι η σεκάνς της κόντρας των δύο Αγίων στον ουρανό και της πτώσης του σπόρου από το έλκυθρο με τα δώρα. Άι Βασίλης Τζούνιορ, συνομήλικος αν είσαι όμως μόνο. Γονιέ, άγιες μέρες που είναι. Μην κάνεις φόνο. Φέτος... Φεύγω ήσυχος. Ο Νικόλας θα είναι καλός Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης παίρνει σύνταξη. Αντίο σε όλους. Μα εκεί είναι η ντουλάπα. Ελάτε εξωτικά. Χαιρετίστε τον νέο σας Άγιο Βασίλη. Πώς με βρίσκετε? Τώρα ήρθε η σειρά σου να παίξεις. Ένα παιδί! Μα τα δώρα θα είναι έτοιμα. Α, δεν θα τα καταφέρω ποτέ, ποτέ! Και το πνεύμα των Χριστουγέννων κινδυνεύει. Δεν θα έπρεπε να λιώνει, σωστά? Σκέτη καταστροφή! Όχι, όλα πάνε καλά. Αυτό είναι κακό. Ας μην χάσουμε ούτε λεπτό. Τα Χριστούγεννα πρέπει να σωθούν. Άι Βασίλης Τζούνιορ. Παιδιά, βασίζομαι πάνω σας για να βοηθήσετε τον Νικόλα. Wow. Βγαίνει και ο δρόμος του Ορφέα, που δεν είδαμε, για πολλωστή φορά, μας αγνόησε η εταιρεία διανομής του. Άπαξ κι είσαι περίεργος, τσίμπα μια ιδέα από το τρέιλερ. Ορφέα. Η δική σας η γενιά τα εγκαλώσει όλα. Σε 2 μέρες φεύγω. Μα, τι δεν είναι δεσμένοι. Σοβαρά, δεν τον είδες? Είμαστε καλά. Εμπόλεμη ζώνη αυτά τα χέρια. Γιατί φοβάσαι πια το αίμα.
Ο Παντελής Βούλγαρης έγινε κάτι σαν το συνώνυμο του βιογράφου των απλών καθημερινών ανθρώπων μέσα στο πλαίσιο της εξέλιξης της ελληνικής ιστορίας. Ξέρει να τους πλησιάζει στο δράμα τους και ερευνά με προσοχή την περίοδο στην οποία ζουν οι ήρωές του. Και μετά από μερικά χρόνια φουρτούνας καλλιτεχνικής, επιστρέφει σε αυτό που αγαπά το λαϊκό κοινό, χωρίς ίχνος προσβολής για αυτό το τελευταίο. Η μικρά Αγγλία του σαλπάρει από σήμερα στους ελληνικούς κινηματογράφους και αυτή είναι η συνέντευξη που έκανα μαζί του για το φιλμ. Και όχι μόνο. Παρατηρώντας κανείς τη φιλμογραφία σας, θα έλεγε πως δεν θα υπήρχατε χωρίς την ελληνική ιστορία. Όντως. Και δεν είναι, η ελληνική ιστορία δεν αφορά μόνο τις ταινίες που έχω γυρίσει, αλλά έχω δώσει πολύ χρόνο σε δικές μου συγκινήσεις να ψάξω πρόσωπα ή εποχές, όχι αναγκαστικά για να τις, στο τέλος να πραγματοποιήσω μια ταινία πάνω σε αυτή την έρευνα που κάνω. Δηλαδή κάποια στιγμή με ενδιαφέρει ο Αλή Πασάς. Τώρα λοιπόν ξέρω τι ώρα κοιμότανε, τι έτρωγε το μεσημέρι, ποια ήταν η φρουρά του, πώς ήταν το σεράι, η αδερφή του, όλη αυτή την περίοδο λοιπόν μπαίνω, κυρίως όταν δεν κάνω ταινίες. Κατά κάποιο τρόπο με μαγνητίζει ένα πρόσωπο ή μια εποχή, ας πούμε η ψυχή βαθιά δεν ξεκίνησε για να γίνει ταινία. Ξεκίνησε από την γεωγραφική αίσθηση που απέκτησα στην Καστοριά, αντικρίζοντας το Γράμμο και το Βίτσι, και μετά επιστρέφοντας, ενώ γύριζα τις νύφες, μάλλον την προετοίμαζα τις νύφες, εγώ είχα μπει στην έρευνα του εμφυλίου. Στο τέλος, αφού ολοκλήρωσα σχεδόν όλα τα βιβλία ή μάζεψα γύρω στα 650 βιβλία για τον εμφύλιο, είπα ναι, θέλω να πω τη γνώμη μου. Αλλά μ' αρέσει, όντως η ελληνική ιστορία μ' αρέσει πολύ. Μου μένουν κενά βέβαια, γιατί η δικιά μου, αν θέλετε, αγωγή μάθησης είναι αυτοσχέδια. Δηλαδή δεν πέρασα από πανεπιστήμιο και να αποκτήσω μια μέθοδο έρευνας. Mm-hmm. Έχω ένα δικό μου τρόπο και μου λείπει, αν θέλετε, η κλασική περίοδος που κάποια στιγμή θέλω να την ψάξω. Τους αρχαίους συγγραφείς, την εποχή κτλ. Η πρώτη σας ταινία μεγάλου μήκους μιλούσε και πάλι για ένα προξενιό. Τοποθετημένο όμως στο σύγχρονο παρόν των αρχών της δεκαετίας του 70. Τότε νιώθατε την ανάγκη να μιλήσετε για το σήμερα, προφανώς. Γιατί με τη Μικρά Αγγλία επιστρέφετε σε αυτό το θέμα, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν? Εγώ έχω την εντύπωση ότι επέλεξα την Μικρά Αγγλία, που βεβαίως η ιστορία αφορά την 20ετία περίπου του 30 μέχρι σχεδόν το 50, αλλά για να μιλήσω για σύγχρονα θέματα, όπως είναι τα αισθήματα, τα οποία δεν αλλάζουν, απλώς διαμορφώνονται από συνθήκες, που είναι η μοναξιά, είναι ο έρωτας, μια ειδικά κλειστή κοινωνία όπως ήταν η της Άνδρου, η συμπεριφορά των γυναικών, η μοναξιά τους, οι αποθυμένες και ανεκπλήρωτες επιθυμίες, αλλά δεν το αντιμετώπισα ποτέ και νομίζω ότι και στην εικόνα, και αυτό οφείλεται βεβαίως στους συνεργάτες που είχα, η ταινία δεν μυρίζει ντε και καλά εποχήλα. Ίσως και από τον τρόπο που παίξαν οι ηθοποιοί, από τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν οι ηθοποιοί. Ηρωνικά, σήμερα το προξενιό της Άννας είναι ήδη μια ταινία περίοδου. Ναι. Για το 2013. Ναι. Το προξενιό ήταν οι εμπειρίες μου και οι αισθήσεις ζωής που απέκτησα παιδί ή έφηβος από ένα μεγάλο σόι στα Πατήσια, που οι πέντε αδερφές της μητέρας μου ήταν στον ίδιο δρόμο, στην Οδόν Άξου, όπου αυτές οι κυριακάτικες συναντήσεις ενός ογιού που λέει τα ίδια ανέκδοτα κάθε φορά, που ήταν πράγματα τα οποία τα εισέπραξα ως ένα υλικό, στην αρχή λογοτεχνικό, γιατί δεν προέκυψε ένα σενάριο από αυτή την εμπειρία, προέκυψε μια νουβέλα. Έγινε σενάριο όταν ο Ντίνος ο Κατσουρίδης, που εκτίμησε τη δουλειά μου από τον Τζίμι τον Τίγρη, και πηγαίνοντας πολύ καλά η πρώτη ταινία που έκανε με τον Βέγκο, το Θανάση Πάρε, όχι, το τι έκανε στον πόλεμο Θανάση, μου πρότεινε αυτή η νουβέλα να γίνει σενάριο. Και επειδή είχαν περάσει τα χρόνια, ήταν 4-5 χρόνια που είχα γράψει τη νουβέλα, ζήτησα τη βοήθεια του Μένι του Κουμανταρέα και έγραψε το σενάριο.
Πώς θα συγκρίνατε τις γυναίκες του τότε με τις γυναίκες του σήμερα? Η υποτιθέμενη χειραφέτηση λειτουργήσε με το μέρος τους ή εις βάρος τους? Δεν μπορώ να επιλέξω μία από αυτές τις δύο κατηγορίες. Αλλά κέρδισε η γυναίκα από τη χειραφέτηση, αλλά έχασε. Δηλαδή η έξοδός της από το σπίτι, η συμμετοχή της στην αγορά, η φιλελευθεροποίηση, την απομάκρυνε ίσως από μια ατμόσφαιρα του σπιτιού, δηλαδή λέω καμιά φορά ότι αν δεν ήμουν σκηνοθέτης, εγώ θα ήθελα να είμαι σύζυγος γιατί μ' αρέσει το νοικοκυριό. Και λέω συνήθως σε φίλες μου, και γιατί τρέχετε έξω να δουλέψετε? Εγώ αν ήμουν σύζυγος, θα άνοιγα το παράθυρο, θα βάζα το ραδιόφωνο να ακούσω μια εκπομπή, θα έπλωνα τα σεντόνια, θα μαγείρευα του καλού μου κτλ. Αλλά δεν θα είχατε καλό μισθό. Στα χρόνια της μικράς Αγγλίας, οι νεαρές κοπέλες έπρεπε να συμβιβαστούν με τη μοίρα και να ακολουθήσουν τις προσταγές του σπιτιού σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Σήμερα, ειδικά μια εμφανίσιμη γυναίκα ακολουθεί το δρόμο των μίντια, αγωνίζεται να βγει στο γυαλί και ύστερα ψαρεύει τον ιδανικό γαμπρό. Ποιο από τα δύο βρίσκεται χειρότερο? Αν συγκρίνουμε αυτές τις δύο περιόδους. Αυτές όμως είναι λίγο κάπως κατηγορικό. Κατηγορικοποιούμε τις γυναίκες, γιατί δίπλα σε αυτή την έκρηξη της προσπάθειας των όμορφων κυρίως κοριτσιών να γίνουν μοντέλα ή παρουσιάστριες, υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι κοριτσιών που σπουδάζουν, που διαμαρτύρονται, που βοηθάνε στον κινηματογράφο, στις τέχνες που παράγουν τέχνη, μουσική. Δεν είναι όμως ελεύθερες οι γυναίκες του παραδείγματος που έθεσα. Δεν είναι ελεύθερες. Δεν είναι ελεύθερες κι αυτές από μια οπτική, όπως δεν ήταν ελεύθερα τα κορίτσια που προξενεύαν τότε. Ναι. Κι αυτές οι σημερινές γυναίκες που υποτίθεται ότι είναι ελεύθερες και έχουν την επιλογή να κάνουν αυτό το πράγμα, στην ουσία σκλαβώνονται μέσα σε μια τυποποίηση και μια προδιαγεγραμμένη πορεία που ναι, θα τις σκλαβώσει ίσως πολύ χειρότερα όντας σύζυγοι. Ίσως και η ίδια η ζωή, ανεξάρτητα αν αλλάζει από την τεχνολογία, από την τεχνική, από την οικονομία, πάντα ο άνθρωπος παλεύει ανάμεσα στη δέσμευση και στην ελευθερία, που προσπαθεί να βρει μια άκρη, αλλά άλλες φορές καταφέρει να ξεπεράσει δεσμούς και μάλλον δεσμά, άλλες φορές περιορίζεται μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες. Σκηνοθετών αμφισβήτησε, ψάχτηκε, γέννησε και ένα βαθύ πρόβλημα στη θεματολογία του ελληνικού κινηματογράφου με ένα σινεμά που τραυματίστηκε από εγκλωβισμένους ψυχισμούς. Ξαφνικά βρεθήκαμε στην εσωτερικότητα και στην αναζήτηση από το σινεμά της διασκέδασης των προηγούμενων δεκαετιών. Τέτοια ρεύματα ευνοούνται ξανά στην πιο νέα βερσιόν της πιο νέας ελληνικής κινηματογραφίας. Με τη διαφορά ότι σήμερα το ψυχόδραμα έγινε μια αρρωστημένη κατάσταση ή weird, όπως λένε στο εξωτερικό. Η κοινωνία μας έγινε τόσο αλόκοτη μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Υπάρχει κάτι με τον ελληνικό κινηματογράφο. Δηλαδή η γενιά η δικιά μου άρχισε να εκφράζεται ελεύθερα μετά τη μεταπολίτευση. Mm-hmm. Δηλαδή μέχρι το τέλος της Χούντας, οι ιδέες μας, τα σενάρια μας, περνάγανε από τη λογοκρισία. Έτσι λοιπόν εμείς στην πρώτη φάση της νεανικότητάς μας, από χρέος, από ανάγκη, μιλήσαμε για πράγματα, για περιόδους ιστορικές, για πολιτικά προβλήματα, τα οποία δεν είχαν εκφραστεί ποτέ στον κινηματογράφο.
Οι αναφορές μας δηλαδή στον Εμφύλιο, στη δικτατορία του Μεταξά, με τις ταινίες του Αγγελόπουλου, που πιστεύω ότι με τον Θόδωρο ψάξαμε περίπου τα ίδια πράγματα, κυρίως όσον αφορά την ιστορία, με διαφορετικό τρόπο φυσικά, ήταν μια ανάγκη, αν θέλετε, να πλησιάσουμε αυτές τις περιοχές. Μετά αυτή η ιστορία του σκηνοθέτη δημιουργού και του υπαρξιακού πήρε άλλη στροφή. Ίσως τώρα, το σήμερα, που εκφράζεται από τις ταινίες των νέων σκηνοθετών, ο εγκλωβισμός ίσως μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, που είναι μια γενική, αν θέλετε, και ίσως άδικη επισήμανση, γιατί δεν είναι όλες οι ταινίες έτσι, πιστεύω ότι μπορεί να κρύβουν μια οργή η οποία δεν έχει ακόμα βρει τον τρόπο της έκφρασης και παίρνει το κύτταρο το οικογενειακό, που είναι και το πιο άμεσο και το πιο κοντινό στις εμπειρίες ενός νέου σκηνοθέτη, για να το σηματοδοτήσει και για να εκφράσει την άποψή του. Με έναν όμως περίεργα άρρωστο τρόπο που δεν υπήρχε ποτέ τόσο έντονος. Εγώ δεν έχω άποψη πάνω σε αυτό, γιατί ίσως αναφέρεσαι στην τελευταία ταινία του Αβρανά που δεν την έχω δει. Και δεν θέλω να είμαι άδικος. Και σε αυτό, αλλά είναι ο Οικονομίδης, δεν θέλω να μιλήσω για πρόσωπα, που ξεφεύγει και ξεκίνησε ίσως με το Σπιρτόκουτο από ένα μικρό. Και αυτός έχει το δυσλειτουργικό και τη βία και μια απόγνωση μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Οι περισσότεροι νέοι. Ίσως είναι τα συναισθήματα της οργής σε μια πιο βίαιη κοινωνία σήμερα, και ίσως αυτά τα συναισθήματα να μην μπορούν να βρουν μια πιο οικουμενική και ευρεία περιοχή αισθημάτων. Μπορεί να σε μπέρδεψα περισσότερο από ότι με μπερδεύεις εσύ. Είναι συζήτηση ωρών αυτή. Ειλικρινά, επειδή το έχω απορία, ποια ήταν η διάρκεια του πρώτου cut των νυφών. Των νυφών ή αυτής της ταινίας. Των νυφών. Πήγαινε στις 3:15 μου φαίνεται. Πόσο. Αυτή ήταν ακόμα μεγαλύτερη, ήταν 4 ώρες και 20 λεπτά το πρώτο κάτι, και ήταν σκηνές, όχι απλώς το υλικό. Δεν της φάνηκε όμως το κόψιμο με την καλή έννοια. Είχα καλό μοντέρ. Ήταν η ταινία που σας πόνεσε περισσότερο στην καριέρα σας, ποια. Ποια. Το Ακροπόλ. Για ποιο λόγο, γιατί την πίστεψα πολύ την ταινία. Ήταν η ταινία που έκανε τα λιγότερα εισιτήρια, που πήρε άδικες κριτικές, που με κατέστρεψε οικονομικά, γιατί είχα 3 οικονομικές καταστροφές στην πορεία μου. Τον Ελευθέριο Βενιζέλο, το Ακροπόλ και τις Νύφες. Για διαφόρους λόγους. Αλλά το Ακροπόλ πήγε άδικα, και με το θάνατο του Ελευθέριου του Βογιατζή την ξαναείδα μετά από χρόνια, με την ευκαιρία του Φεστιβάλ Αθηνών που την έδειξε μαζί με μια ταινία του Παναγιωτόπουλου στη μνήμη του Ελευθέρη. Και είδα ότι, μάλιστα, είχα ξεχάσει και τη δομή της, δηλαδή την έβλεπα και έλεγα μάλλον η βερσιόν που βλέπω είναι μια λάθος βερσιόν, τόσο πολύ την είχα ξεχάσει. Αλλά έχει ζωντάνια, έχει χιούμορ, έχει πολύ καλές ερμηνείες, έχει πολύ μουσική. Είναι μια ταινία που πρέπει να γυρίσουμε και να την ξαναδούμε πάντως. Νομίζω όμως, ναι. Είναι από τις ταινίες που κάθομαι μέσα και τις βλέπω, γιατί εγώ, με τις ταινίες που έχω, οι σχέσεις μου διαρριγνύονται αμέσως μόλις τις τελειώσω, δεν τις ξαναβλέπω τις ταινίες. Θέλω να κάνω άλλες. Αλλά το Ακροπόλ γουστάρω να το δω. Δηλαδή, γουστάρω να το δω επειδή ακριβώς με τραυμάτισε και πάρα πολύ. Γιατί κάνετε σινεμά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί κάνετε σινεμά στη ζωή σας, αν κάποιος σας ζητούσε να απαντήσετε μόνο σε αυτό το πράγμα. Για τη γοητεία της διαδικασίας. Και γιατί πάντα έχω κάτι στο μυαλό μου που νομίζω ότι και κάποιοι άλλοι το έχουν, που δεν μπορούν να το φτιάξουν, αλλά θέλουν να το δούνε. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Δία. Χάρηκα πολύ που σε συνάντησα.
Από το Elysium και τον Lone Ranger μέχρι το κάλεσμα και τη μελαγχολία, το πρόγραμμα του OTE TV είναι γεμάτο πρεμιέρες και αυτή την εβδομάδα, επιφυλάσσοντας μεγάλες εκπλήξεις για την περίοδο των γιορτών, που μας βλέπει το σπίτι μας και λιγάκι παραπάνω. Παίζει και κάτι αθλητικά, αλλά εγώ δεν ομιλώ τη γλώσσα, ξέρεις τώρα. Μέχρι μικρά Αγγλία για ό,τι ομιλεί ελληνικά. Φινάλε με το μέγα σου ξέ, εμένα δε μ' αρέσει. Της περασμένης εβδομάδας, την τέλεια ομορφιά του Σορεντίνο και η Ραφαέλα Καρά παρτάρει με το πιο γνωστό της σουξέ στην Ιταλία του Μπερλουσκόνη. Κάτι σαν τον λαμπερό κόσμο του Πέτρου ένα πράγμα.